Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το εργαστήριο παραδοσιακής δόμησης που επανεκκίνησε φέτος μετά από 5 χρόνια πάυσης της λειτουργίας του στην Δυτική Μακεδονία, εδώ στον Πεντάλοφο Κοζάνης, όπου είχαμε συμμετοχή κορυφαίων καθηγητών πανεπιστημίου από το Αριστοτέλειο και από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μαζί με τους τοπικούς εμπειροτέχνες πετράδες του Βοΐου και των Γρεβενών. Δημιουργήθηκε μία ισχυρή ομάδα εκπαιδευτών που μετέφερε γνώσεις και εμπειρία πολύτιμες σε νέους ανθρώπους που ήρθαν από όλη την Ελλάδα. Πάνω από 40 άτομα δήλωσαν συμμετοχή και παρακολούθησαν αυτό το εξαιρετικό εργαστήριο, όπου είδαν στην πράξη πράγματα τα οποία τα βλέπανε για πρώτη φορά και μάλιστα κυριολεκτικά ψηλάφισαν την παραδοσιακή δόμηση μαζί με τους καθηγητές και τους έμπειρους μαστόρους πετράδες του Βοΐου. Ήταν μια εξαιρετική διοργάνωση με την συνεργασία και του Δήμου Βοΐου αλλά και του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών με τα πανεπιστήμια που προανέφερα, και ο στόχος ήταν, παραμένει και θα ενισχύεται περαιτέρω να διαδοθεί αυτή η γνώση της πέτρας, της τέχνης της πέτρας και της παραδοσιακής δόμησης, να δημιουργήσουμε περισσότερους τεχνίτες πάνω σε αυτήν την παραδοσιακή τεχνική, γιατί θέλουμε να αναβιώσουμε την οικονομία της πέτρας και της παραδοσιακής δόμησης σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, για να αναδείξουμε, να διασώσουμε αυτόν τον πολύτιμο πλούτο, τον πολιτισμικό πλούτο της Ελλάδος, της Δυτικής Μακεδονίας, και ταυτόχρονα με τη χρηματοδότηση πολλών τέτοιων έργων, συντήρησης, αποκατάστασης και νέων έργων που θέλουμε να κάνουμε, όπως είναι τοξωτά γεφύρια, πέτρινα κτίρια, καλντερίμια, να δημιουργήσουμε και εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας, σταθερές και μόνιμες, καλά αμοιβόμενες εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε αυτή τη διάθεση, έχουμε τα κονδύλια, έχουμε το σχέδιο, έχουμε και τους ανθρώπους πλέον της επιστήμης και της τέχνης, και τα πολλά επόμενα χρόνια θα είμαστε σε θέση αυτό να το αναπτύξουμε σε όλη την περιφέρεια, εκεί όπου εντοπίζουμε τέτοιους θηλαίκες παραδοσιακής δόμησης, όπως είναι εδώ στο Βόλιο, στα γειτονικά χωριά των Γρεβενών και της Καστοριάς, ομοίως στα κορέστια της Καστοριάς, στην πόλη της Καστοριάς με τα αρχοντικά, στην πόλη της Φλόρνας, στην πόλη της Χιάτιστας, στις Πρέσπες, και όπου υπάρχουν μικρότερα σύνολα, έχουν μπει πλέον στο μικροσκόπιο της επιστημονικής καταγραφής και παρακολούθησης, και παράλληλα, εκτός από αυτήν την τεχνική προσέγγιση, θα γίνει και μια κοινωνιολογική, για να καταγράψουμε μέσα από την βαριά ιστορία και κληρονομιά ιδίως των μαστόρων της Δυτικής Μακεδονίας και Δύτου Βοΐου, μέχρι πού πηγαίνανε με τα μπουλούκια τους πριν από 1, 2, 3 αιώνες και χτίζανε είτε δημόσια κτίρια, είτε πέτρινα γεφύρια, είτε άλλα τέτοια κτίρια, για να συγκεντρώσουμε όλο αυτό το πολύτιμο υλικό και να έχουμε αυτή την πληροφορία ιστορικής αξίας. Αυτό καταδεικνύει, όπως φαίνεται, ότι στην εποχή της δόξας της παραδοσιακής δόμησης και των κοινωνιών των πετράδων της Δυτικής Μακεδονίας ήταν ένα τεράστιο μέγεθος για την εποχή, και ολοκληρωτικά ήταν πολυεθνικοί αυτοί οι τεχνίτες, πηγαίνανε σε όλο τον κόσμο, όπως στην εποχή μας πηγαίνουν οι Έλληνες εφοπλιστές και εμπορεύονται σε όλο τον κόσμο προϊόντα. Τότε αυτοί προσφέραν τις υπηρεσίες τους σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και δυνάμωσαν τα χωριά της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά αυτή η δόξα χάθηκε. Θέλουμε να επαναφέρουμε αυτές τις αξίες με όρους σύγχρονης οικονομίας και θα τα καταφέρουμε.